Χαίρετε φίλες και φίλοι της πρώτης Web TV της Θεσσαλονίκης, citizentv.gr. Η εκπομπή Green City σας καλωσορίζει. Λέγομαι Νίκος Αβουκάτος. Βασική μας αποστολή να σας δίνουμε λύσεις στην καθημερινότητά σας. Θέλουμε να ξέρετε ότι θα σας ενημερώνουμε για τα πράσινα νέα της πόλης. Σε μια εποχή οικονομικής κρίσης μπορεί να είναι χρήσιμη η δική μας παρουσία. Σε έναν από τους λίγους ελεύθερους χώρους πρασίνου στο πρώην στρατόπεδο του Καρατάσου μας υποδέχτηκαν οι περιαστικοί καλλιεργητές. Περίπου 200 οικογένειες φυτεύουν τα λαχανικά τους και αυτόν τον καιρό βρίσκονται σε πλήρη δράση. Έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε τι μας είπαν για την καθημερινότητά τους. Από το 2011 οι περιαστικοί καλλιεργητές έρχονται εδώ στο χώρο του πρώην στρατοπέδου Καρατάσου, παίρνουν την τσουγκράνα τους στο Κασμά και αρχίζουν να δουλεύουν τη γη με σκοπό να φυτέψουν τα εποχικά φυτά. Στο συγκεκριμένο σημείο που ήρθαμε η πρώτη ομάδα είναι περίπου 2 στρέμματα. Είμαστε 25 οικογένειες, γιατί είμαστε με τις οικογένειές μας, δεν είμαστε μόνοι. Και υπόψη ότι έχει 7 τέτοιες ομάδες. Βάλτε συνολικά γύρω στα 7-8 στρέμματα καλλιεργούνται μέσα στο στρατόπεδο Καρατάσου. Είναι ένας συλλογικός λαχανόκηπος και τα αισθήματα είναι φυσικά χαράς και αγάπης για αυτό που κάνουμε. Γιατί πέρα από την αγάπη για την φύση, για τα φυτά, για το χώμα, είναι και αγάπη για τους συνανθρώπους μας. Πρώτα απ' όλα είναι ικανοποίηση ενασχόληση με τη γη. Η ικανοποίηση του να φυτεύεις, να το βλέπεις να μεγαλώνει και να το τρως. Αλλά είναι σημαντική η ικανοποίηση, πολύ μεγάλη, το ότι το κάνουμε τις οικογένειές μας, αλλά και με άλλους μαζί. Το κάνουμε συλλογικά. Δηλαδή, όπως βλέπετε και τώρα, είμαστε εδώ και υπάρχουν κι άλλοι. Δεν είμαστε μόνοι. Δηλαδή, πάντα έχεις παρέα. Και μιλάμε για ανθρώπους της πόλης. Άνθρωποι της πόλης. Εγώ προσωπικά μένω τελείως κέντρο της πόλης. Και η απόσταση είναι μόνο 15 λεπτά με το αυτοκίνητο από την πλατεία στο τέλος εδώ. Πίσω μου βλέπετε έναν από τους αστικούς καλλιεργητές. Είναι ο Νίκος, ο οποίος έχει το δικό του τεμάχιο, το φροντίζει καθημερινά και αυτή τη στιγμή ετοιμάζει τα επόμενα εποχικά φυτά. Τι ακριβώς καλλιεργείτε? Εδώ καλλιεργούμε εποχιακά λαχανικά και χειμερινά και καλοκαιρινά, βότανα και λουλούδια. Η παραγωγή σας από το 2011 πηγαίνει καλά? Σίγουρα υπάρχουν αρκετές δυσκολίες. Την πρώτη χρονιά πήγε καλά, πέρυσι λόγω καύσωνες και τα λοιπά δεν πήγε πολύ καλά, αλλά το παλεύουμε, μαθαίνουμε. Και κάθε φορά πάει καλύτερα. Και σε αυτή την δύσκολη οικονομικά περίοδο την οποία βιώνουμε, αυτές οι λύσεις είναι οι πιο καλές για την τσέπη μας? Φυσικά. Βέβαια δεν εξασφαλίζουμε το 100% των αναγκών μας σε λαχανικά εδώ. Όμως δέστε, το 2011 που ξεκινήσαμε ήταν η αρχή της οικονομικής κρίσης. Ήρθαμε πιο πολύ από ανάγκη σαν κάτοικοι της πόλης για να ανασχοληθούμε με τη φύση και να παράγουμε αυτό που τρώμε. Αλλά στην πορεία οι νέες ομάδες έχουν και μέλη τα οποία έχουν και περισσότερο χρόνο, άνεργοι, συνταξιούχοι, νοικοκυρές κλπ. Που είναι καθημερινά εδώ, οι οποίοι μπορεί να φτάνουν και το 100% των αναγκών τους να καλύπτουν από εδώ. Φυσικά είναι σημαντικό συμπλήρωμα στο προϋπολογισμό του νοικοκυριού τους. Να σημειώσουμε ότι οι καλλιεργητές χωρίς σημαντικά έξοδα απολαμβάνουν τους καρπούς της γης.
Τα τελευταία χρόνια ολοένα και περισσότεροι αξιοποιούν το μπαλκόνι τους ή την ταράτσα τους και φυτεύουν τα λαχανικά τους σε γλάστρες. Η γεωπονική αγορά στην οδό Φράγκων δίνει χρήσιμες συμβουλές για τους φίλους της Green City. Φίλες και φίλοι της Green City, βρισκόμαστε στην γεωπονική αγορά, εδώ στην οδό Φράγκων και μαζί με τον φίλο μας τον Κλεωμένη θα σας δείξουμε λίγο τα φυτά που μπορούμε στην πόλη να φυτέψουμε σε κάποια γλάστρα, να αξιοποιήσουμε το μπαλκόνι μας. Έχοντας μία-δύο γλάστρες αναλόγως με το μέγεθος του μπαλκονιού, φρεσκάροντας το χώμα τουλάχιστον μία-δύο φορές σε κάθε σεζόν, θα έχετε μια αρκετά ικανοποιητική ποσότητα πιστεύω και πάντα αναλόγως και της φροντίδας που ο καθένας δείχνει. Μπορεί να βάλει ντομάτα, μελιτζάνα, πιπεριές, καυτερή, γεμιστή. Έχουμε ό,τι πουλείται και στη Λαϊκή, τουλάχιστον τα περισσότερα που βλέπουμε έτοιμα στον πάγκο της Λαϊκής. Ευαισθησία όσον αφορά το ότι βρίσκεται στην πόλη δεν θα το έλεγα, αλλά κυρίως σε άγνοια που υπάρχει, στην άγνοια των ανθρώπων που δεν μπορούν να ακολουθήσουν τεχνικές παλιότερες για να καταφέρουν να δώσουν στο φυτό τη βοήθεια που χρειάζεται. Βασικό είναι μια λίπανση ώστε να βοηθηθεί το φυτό να δέσει και καρπό και να έχει καλύτερη γεύση. Στήριξη λόγω του βάρους των καρπών και ενδεχόμενο αέρα και πρέπει να δώσουμε μεγάλη προσοχή στο πόντισμα των φυτών αν βρίσκεται σε θέση που βουλιάζεται όλη την ημέρα είτε είναι σκληρό το μέρος και επίσης σε κάποιες ασθένειες που μπορεί να εμφανιστούν και αναλόγως των συμπτωμάτων να μπορέσουν να ρωτήσουν κάποιον γεωπόνο, να τους βοηθήσει ώστε να υπάρχει αντιμετώπιση του προβλήματος. Σε περιόδους κρίσης τώρα βρισκόμαστε σε μια πολύ δύσκολη εποχή και ο καθένας βλέπεις, διαπιστώνεις ότι εκμεταλλεύεται το μπαλκόνι του, την ταράτσα για να φυτέψει και να έχει έτοιμο το προϊόν που θέλει, το φρούτο του. Σίγουρα και λόγω της οικονομικής κρίσης αλλά και λόγω του ότι το ίντερνετ πλέον δίνει πληροφορίες στον καθένα, οι πληροφορίες είναι προσβάσιμες και σε μεγάλο όγκο, οπότε μπορούν όλοι να μάθουν για το παραμικρό εύκολα και χωρίς κόστος πλέον. Οπότε έχει γίνει γνωστό και μέσω της τηλεόρασης, κυρίως για τα βότανα. Ο κόσμος προσπαθεί, έστω και από χόμπι, να βάλει φυτά στο μπαλκόνι του και να ζήσει αυτό το αίσθημα της, του ότι κάνω κάτι. Υπάρχουν νέοι άνθρωποι οι οποίοι ενδιαφέρονται, θέλουν και αυτοί να κάνουν έστω από χόμπι κάτι αντίστοιχο. Πολλά παιδιά λόγω του ότι είναι από επαρχία, είναι φοιτητές και ξέρανε ούτως ή άλλως το να φτιάχνουν το λαχανόκηπο έχοντας ένα μικρό χώρο ή στο μπαλκόνι έρχονται και παίρνουν φυτά για το καλοκαίρι. Με αυτές τις όμορφες εικόνες σας αποχαιρετούμε. Μπορείτε να στείλετε τις δικές σας προτάσεις ή σχόλια στο email greencitypapakicitizentv.gr. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Γεια σας!